Οπότε είδαμε δύο, παράδειγμα, δύο παραδείγματα συναρτήσεων. Θέλω λίγο να πάμε πίσω στα data set, στα data frames. Εδώ πέρα, στο προηγούμενο παράδειγμα που είχαμε δει, ουσιαστικά είχα χρησιμοποιήσει ένα data frame που το έχω ονομάσει BMI, όπου βάζω το gender, το height και το age. Δεν έχω βάλει βέβαια τα κιλά, αλλά αφήστε τα προς το παρόν, γιατί τώρα με την καραντίνα δεν μας συμφέρει να βάλουμε και κιλά. Λοιπόν, οπότε έχω εδώ πέρα το gender, το height και το age και μπορώ να κάνω κάποιες γρήγορες α, λειτουργίες σε αυτά τα data frame. Επαναλαμβάνω ότι ένα data frame είναι ένας πίνακας ή μία δυσδιάστατη δομή που μοιάζει με πίνακα στην οποία κάθε στήλη περιέχει τις τιμές μίας μεταβλητής και κάθε γραμμή περιέχει ένα σύνολο τιμών από κάθε στήλη. Επομένως εδώ βλέπετε ότι έχω τρεις στήλε, έχω το gender, το height και το age. Θα το τρέξω αυτό το data frame ξανά. Βλέπετε εδώ, δεξιά, δημιουργήθηκε το data frame. Έχω τρία objects τριών μεταβλητών. Και αν πατήσω print BMI, θα μου το τυπώσει κάτω στην κονσόλα. Οπότε βλέπετε ότι έχω μία στήλη το gender, μία στήλη το height και μία στήλη το age. Αυτό τώρα που μπορώ να κάνω εύκολα με τα data frames είναι να κάνω κάποιες βασικές α, πράξεις, βασικές λειτουργίες. Για παράδειγμα μπορώ να αναλύσω τα δεδομένα μου και να του πω ότι θέλω να με υπολογίσει το μέγιστο από το BMI, από το data frame BMI. Προσέξτε, μετά βάζω ένα δολάριο και λέω το μέγιστο και μου βγάζει το complete θέση ως προς το gender, το height ή το age. Αν πω ως προς το age, άρα θέλω να μου βρεις τη μέγιστη ηλικία που υπάρχει στο dataset BMI και πατήσω Enter, θα μου πει ότι η μέγιστη ηλικία είναι 42. Και τώρα είναι εύκολο, είναι προφανές αυτό, αλλά θα δούμε στη συνέχεια πώς μπορούμε να φορτώσουμε πολύ μεγάλα αρχεία, πολύ μεγάλα dataset μέσα από Excel, μέσα από βάση δεδομένων, μέσα από πολλούς πολλού και διαφορετικού τρόπου. Οπότε το να, έχω, να γνωρίζω ότι μπορώ πολύ εύκολα να κάνω τέτοιε λειτουργίε είναι πραγματικά χρήσιμο. Μπορώ με τον ίδιο τρόπο αντί για max να πω ότι θέλω να μου πεις το mean από το BMI με βάση και πάλι την ηλικία, δηλαδή θέλω την ελάχιστη ηλικία και μου λέει το 19. Μπορώ να του πω ότι θέλω το ελάχιστο με βάση το ύψος και να μου πει ότι είναι 155. Αλλά αυτό που είναι επίσης πολύ χρήσιμο είναι ότι μπορώ μέσα από ένα data set να δημιουργήσω ένα subset, να δημιουργήσω ένα υποσύνολο δηλαδή δεδομένων. Μπορώ να του πω ότι θέλω να δημιουργήσει ένα υποσύνολο δεδομένων, ένα subset, που θα έχει μέσα τα, α, το BMI, το αρχικό dataset θα είναι το BMI, και στη συνέχεια του λέω ότι θέλω να μου δημιουργήσει ένα dataset, από αυτούς που είναι μεγαλύτεροι από 20 ετών. Άρα λοιπόν θέλω να δημιουργήσω ένα dataset από το BMI όπου το age είναι μεγαλύτερο του 20. Και βλέπετε έχει αφαιρέσει τη δεύτερη γραμμή που λέει 19. Το dataset έχει πλέον μόνο δύο γραμμές. Έχει την πρώτη γραμμή που λέει male 181-42 και την τρίτη γραμμή που λέει female 155-22 οπότε με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσα να του πω ότι θέλω να μου φέρεις αυτούς που το uh, height είναι μεγαλύτερο από 170 και βλέπετε το, το subset ότι έχει μόνο μια γραμμή την πρώτη γραμμή που έχει height 181 Οπότε αυτό είναι ένας α, άλλος τρόπος για να δείξουμε πώς μπορούμε να κάνουμε κάποιες βασικές λειτουργίες στα data set. Τώρα αυτό που θα δείξουμε είναι πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα data set μέσα από ένα α, Excel, μέσα από ένα CSV αρχείο. Οπότε εδώ πέρα θα δημιουργήσω πλέον ένα νέο αρχείο όπου θα καταχωρήσω τις βαθμολογίες... Α, κάποιων φοιτητών για παράδειγμα θα βάλω στην τύχη ονόματα έστω ότι έχουμε το δικό μου όνομα μάλλον ψέματα θα βάλω στην αρχή στην πρώτη γραμμή θα βάλω τα ονόματα των στυλών όνομα επίθετο βαθμός αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα πάλι θα μπορούσα να έχω εδώ πέρα πάρα πολλές στύλες, πάρα πολλές γραμμές και αυτό το νόημα κιόλας βάζω χρήστος Μαλιαράκης Βαθμός 5 Γιώργος Τεστόπουλος Βαθμός 3 Σάκης Ρουβάς 7 και γωγό τσαμπά 10 λοιπόν εδώ έβαλα κάποια τυχαία ονόματα και να βάλω και ένα ακόμα Μαρία Τεστίδου 6 έχω δημιουργήσει λοιπόν ένα Excel, όνομα επίθετο βαθμός, αρχείο, θα το αποθηκεύσω. Θα το αποθηκεύσω στην επιφάνεια εργασίας και εδώ θα πατήσω που λέει αποθήκευση και θέλω να αποθηκευτεί ως CSV UTF-8 οροθετημένο με κόμματα που λέει. Επαναλαμβάνω, CSV, UTF-8 οροθετημένο με κόμματα. Οπότε το ονομάζω grades.csv στην επιφάνεια εργασία, πατάω αποθήκευση και αυτό έχει αποθηκευτεί. Οπότε τώρα μπορώ εύκολα να επιστρέψω στην R, να πατήσω από εδώ πέρα πάνω δεξιά που βλέπετε import dataset from text read R, όπως βλέπετε. Και θα σας κάνει preparing import from CSV, θα κατεβάσει κάποια libraries, κάποια uh, packages. Μας λέει ότι preparing data import requires updated versions από αυτά τα δύο packages. Πατάμε yes. Μας κάνει install τα απαιτούμενα packages. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί. Δεν θα αρχίσει πολύ. Πολύ ωραία. Επιλέγουμε τώρα από εδώ Browse το αρχείο CSV που δημιουργήσαμε και βλέπουμε ότι αυτόματα μας κάνει Data Preview, μας λέει εδώ τα Data, μας λέει ότι θα δημιουργήσει τρεις μεταβλητές που είναι τα ονόματα των στυλών, καταλαβαίνει αυτόματα ότι η πρώτη μεταβλητή είναι Character, η δεύτερη είναι Character και η τρίτη, για να είναι σίγουρο, μας λέει ότι είναι Numeric, αλλά μας την κάνει Double. Um, οπότε θα ονομαστεί Grades το dataset, το data frame που θα δημιουργήσει. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο, είμαστε έτοιμοι. Ουσιαστικά αυτό που μας λέει θα τρέξουν αυτές τις τρεις εντολές όπως βλέπετε. Χρησιμοποιεί τη library Redar από το package που κατέστησε. Θα δημιουργήσει ένα data frame που θα το ονομάσει Grades, που θα είναι από το CSV που βλέπετε. Και στη συνέχεια θα μας κάνει View το Grades. πατάμε λοιπόν Import βλέπουμε και εδώ ξανά το data set grades και μπορώ με τον ίδιο ακριβώς τρόπο να γράψω print grades και να δω εδώ το data frame. Οπότε ένα data frame είναι ένας πίνακα ή μια δυσδιάστατη δομή που μοιάζει με πίνακα, στην οποία κάθε στήλη περιέχει τιμέ και κάθε γραμμή περιέχει ένα σύνολο τιμών από κάθε στήλη. Αυτό που πρέπει να προσέξετε είναι ότι τα ονόματα των στυλών ενός data frame δεν πρέπει να είναι κενά, τα ονόματα των γραμμών πρέπει να είναι μοναδικά και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε ένα πλαίσιο δεδομένων μπορεί να είναι είτε αριθμητική, α, αριθμητικά δεδομένα, είτε factors, είτε τύποι χαρακτήρων. Οπότε κάθε στήλη θα πρέπει να θυμόσαστε ότι πρέπει να περιέχει τον ίδιο αριθμό στοιχείων δεδομένων. Και το οποίο νομίζω ότι είναι και λογικό. Οπότε για να περάσουμε να δούμε και ένα πιο σύνθετο παράδειγμα σε data frames. Επιλέγουμε νέο R script ή Ctrl Shift N και δίαιση να γράψω το σχόλιο μου. Δημιουργία νέου data frame και θα γράψω έστω λοιπόν ότι έχω τα στοιχεία κάποιων εργαζομένων. Και τα περνάω σε ένα data frame στην R για να κάνω κάποια ανάλυση. Οπότε το ονομάζω AMP, το data frame. Λέω στην R ότι θα χρησιμοποιήσω data frame. Data.frame, ανοίγω παρένθεση. Ανοίγω παρένθεση και στην αρχή θέλω να έχω ένα AMP ID, όπου θα υπάρχει ένας, ένας αύξηνο αριθμός από το 1 έως το 5 στη συνέχεια emp name όπου θα έχω ένα vector από ονόματα έστω λοιπόν ότι έχω τον John τώρα βάζω κάποια ονόματα στην τύχη τον Chris την Μαρία τον George και την Μισέλ και στη συνέχεια βάζω ορισμένους μισθούς. Χρησιμοποιώ λοιπόν και εδώ ένα βέκτορ. Έστω λοιπόν ότι έχω α, 750 670, 900, 790 και 730. Και τέλος θέλω να γράψω τους, ε, την ημερομηνία που ξεκίνησαν να εργάζονται. Οπότε γράφω start date, ίσον, αλλά αυτή τη φορά δεν θέλω να δημιουργήσω ένα vector με χαρακτήρες, αλλά θα χρησιμοποιήσω την ενσωματωμένη συνάρτηση της R. Βλέπετε, αν πληκτρολογήσετε AES, σας βγάζει κάποιες συναρτήσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην R. Α, για παράδειγμα, η AES Character χρησιμοποιεί, δημιουργεί ένα α, object τύπου χαρακτήρα. Εγώ θέλω την AES.date όπου θα μετατρέψει τους χαρακτήρες, όπως σας λέει, σε ημερομηνίε. και μέσα θα χρησιμοποιήσω ένα vector, οπότε πατάω C και θα βάλω κάποιε ημερομηνίε. έστω ότι ξεκίνησε 2012 πρώτη πρώτου ο John, έστω ότι ο Chris ξεκίνησε 2013 09 23, έστω, δηλαδή 23 Σενάτου 2013, έστω ότι η Μαρία ξεκίνησε το 2014-15 πρώτα βάζω το μήνα, μετά βάζω τη μέρα. Έστω ότι ο Τζόρτζ ξεκίνησε 2014-15 και έστω και ότι η Μισέλ ξεκίνησε 2015-27-3. Οπότε εδώ βλέπετε το RStudio μας σημαδεύει ποια είναι η παρένθεση που έχουμε ανοίξει και που κλείνει. Χρειάζομαι μία ακόμη παρένθεση. Και αφού έχω δημιουργήσει την data frame θέλω και να το τυπώσω. Άρα θα πατήσω print emp. Θα τρέξω τώρα αυτό εδώ, θέσει το τις εντολές, θα πατήσω run. Α, πολύ ωραία, τι έχω ξεχάσει. Έχω ξεχάσει, βλέπω εδώ ένα κόμμα. Προσοχή, χρειάζεται στο τέλος κάθε στήλη του dataset να έχω κόμμα. Το τρέχω πάλι. Και αυτή τη φορά έτρεξε σωστά. Βλέπετε, print amp, Έχω εδώ τα EMP ID πρώτη στήλη, 1, 2, 3, 4, 5. το όνομα του υπαλλήλου, το μισθό του και η ημερομηνία ενάρξης της εργασίας του. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο δημιούργησα λοιπόν ένα dataset και με τον ίδιο τρόπο ακριβώς θα πάω εδώ κάτω στην κονσόλα και μπορώ να κάνω, να χρησιμοποιήσω και άλλες εντολές. Α, να πω για παράδειγμα ότι θέλω να υπολογίσω τον μέγιστο μισθό, άρα θα πατήσω max, emp, δολάριο, προσοχή, και εδώ μου, κάνει, μου λέει το RStudio με το complete Θέλεις ως προς το salary, start date, ποιο, ποιο πεδίο θες. Οπότε ε, θα πατήσω salary και μου λέει ότι ο μέγιστος μισθός είναι 900. Ενώ αν κάνω το max-min θα μου πει ότι ο ελάχιστος είναι 670. Με τον ίδιο τρόπο μπορώ να δημιουργήσω ένα subset και να πω θέλω το subset όπου θα μου φέρεις το dataset set emp κόμμα, προσέξτε εδώ βάζω κόμμα όχι δολάριο, κόμμα, κόμμα Όσοι έχουν salary μεγαλύτερο από α, 750. Οπότε μου φέρνει μόνο τη γραμμή 3 και 4. Δεν μου φέρνει τη γραμμή 1 γιατί είναι ίσο με 750, ο Τζον. Δεν μου φέρνει τη γραμμή 2 γιατί είναι μικρότερο από 750, είναι 670. Μου φέρνει το 3 και το 4 που είναι μεγαλύτερο από 750 και τίποτα άλλο. Αυτό το subset τώρα μπορώ να το αποθηκεύσω σε, ένα, σε μια μεταβλητή, θα την ονομάσω high salary, σε ένα subset ουσιαστικά που θα το ονομάσω high salary και θα του πω αυτό που είπα και προηγουμένως, φέρει μου το subset emp salary μεγαλύτερο από 750 οπότε με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσω ένα subset το ονομάζει high salary και θα γράψω write.csv προσέξτε high salary θέλω λοιπόν αυτό το subset να μου το γράψεις σε ένα αρχείο που θα το ονομάσω high salary.csv Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα μου δημιουργήσει ένα αρχείο με την ονομασία highsalary.csv, όπως του είπα να το ονομάσει, και θα το αποθηκεύσει στον φάκελο τα έγγραφά μου, My Documents. High Salary χωρίς κατοπάβλα. Και βλέπετε ότι δημιουργήθηκε. Και θα δημιουργήσω και ένα αρχείο EMP, όπου θα το ονομάσω EMP www.ample.csv Και αν θα πάω τώρα στα έγγραφά μου, μπορώ εύκολα να το εντοπίσω. Οπότε βλέπετε εδώ το αρχείο highsalary.csv Θα έχει αποθηκευτεί στα έγγραφά μου και αντίστοιχα το αρχείο ample.csv που είναι ολόκληρο το dataset. Οπότε με αυτό τον τρόπο μπορούμε να γράψουμε σε ένα αρχείο.